Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Την άμεση επιβολή λουκέτων σε επαγγελματικές εγκαταστάσεις και επιτιδευματίες που βρεθούν αφοροδιαφεύγουν προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων και επιβολή ειδικής χρηματικής κύρωσης. Σύμφωνα με την τροπολογία, αναστολή λειτουργίας θα επιβάλλεται πλέον στην επαγγελματική εγκατάσταση που εντοπίστηκε η φοροδιαφυγή και όχι σε ολόκληρη την επιχείρηση. Τα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ έφτασε η φυγή των καταθέσεων από τις ελληνικές τράπεζες στο πρώτο δίμηνο το 2017 με την μείωση των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα επιχειρήσεων και νοικοκυριών να φτάνει τα 750 εκατομμύρια ευρώ. Η αδυναμία των πολιτών να ανταπεξέλθουν στην υπερφορολόγηση με άμεσο αντίκτυπο στις τραπεζικές τους καταθέσεις, τα κόκκινα δάνεια που αυξάνονται σε συνδυασμό με την ιδιότυπη στάση πληρωμών στην οποία έχει προχωρήσει το ελληνικό δημόσιο προς τον ιδιωτικό τομέα, δημιουργεί ένα τοξικό μείγμα κινδύνου για την ευστάθεια του τραπεζικού συστήματος και της ελληνικής οικονομίας στο σύνολό της. Το ρεκόρ Γερμανών τουριστών που αναμένονται φέτος το καλοκαίρι στην χώρα μας είναι ένα από τα θέματα που κυριαρχούν στις σελίδες του γερμανικού τύπου. Η Ελλάδα καταγράφει αύξηση που αγγίζει το 70%, καλύπτοντας με μεγάλα βήματα τη διαφορά με τις Βαλεαρίδες νήσους, οι οποίες είναι σταθερά πρώτες στις προτιμήσεις τους. Με μεγάλο χαμένο αυτή τη χρονιά την Τουρκία, οι Γερμανοί φαίνεται να προτιμούν πακέτα διακοπών και να αποφεύγουν λόγω των τελευταίων επιθέσεων ταξίδια σε μεγάλες πόλεις. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δίκτυμο να κυμαίνει στις 654,52 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 1,23% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.